Με τα drones. Διόνυσος, να τη δείξουμε την κάμερα. Φωτογραφία. Ναι. Φωτογραφία. Ναι. Τι έχει. Διόνυσος. Σκουπίδια. Α, μπορεί να φτάσει εδώ. Τι άλλο να έχει, βέβαια. Διόνυσος. Μαζεμένα. Χαμός. Μας στέλνουν πολλές φωτογραφίες τέτοιες που δείχνει ο Άρης. Και από νησιά και από πολλές περιοχές και από δρόμους, όχι. Δηλαδή πρόσεξε, η αναντιστοιχία, αυτού που είπε ο Σκυλακάκης, ότι δηλαδή τραβάτε, θα σας βάλω πρόστιμο, καθαρίζετε την αυλή σας, η αναντιστοιχία με το Δήμο. Με το τίποτα. Οι Δήμοι είναι όλοι, αλλού. Είναι όλοι, έχουμε μια αποτυχία πάνω από την αρχή μέχρι τέλος. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μαζέψει τους Δήμους. Άκουσα πάλι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μαζεύεται. Άκουσα τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Μας λένε, συγγνώμη, ότι και το πόρτο ράφτη είναι σε αντίστοιχη. Χάλια το πόρτο ράφτη. Η κυρία Πανοπούλου μας έχει στείλει και βίντεο. Έχω και φωτογραφίες. Ναι, και φωτογραφίες με σκουπίδια, με σωρούς σκουπιδιών. Χάλια. Για οι περισσότερες περιοχές δεν χρειάζεται να πάμε για μία περιοχή. Γιατί έχουν παρατήσει οι Δήμοι αυτά. Όπου και να γυρίσουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε στους δρόμους παντού σκουπίδια. Δεν έχουμε προσωπικό. Στην Βάρη Σκορπίου τι ήταν χθες. Μονίμως. Γιατί έχουν κάνει χιτά στην Αίγινα που πήγαμε προχθές τα ίδια. Σε όσα νησιά πας έχει τεράστιο ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα. Καθημερινή που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Και το λέει ακριβώς έτσι. Ξεκίνησε ο Φιάλης των Πυρκαγιών και έχει τα ζητήματα αυτά στο εσωτερικό με ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τα νησιά. Όπου τα νησιά έχουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν περισσότερα απορρίμματα, όλα αυτά τα δεματοποιούν. Και τα αφήνουν εκεί σε στοιχοματερή. Ναι, εδώ... Αυτή η δουλειά γίνεται. Μα, ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, κατάλαβα. Και από εκεί ξεκινάνε οι φωτιές. Δεν είναι μόνο τα καθαρίστα χόρτα. Σαν άκουσα τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και είπε εμείς θα καθαρίσουμε. Mm-hmm. Ποιος θα καθαρίσει. Δεν ξέρετε, ο Χατζηπετρής. Εμείς, θα πάμε εμείς. Ο Χατζηπετρής. Ποιος θα καθαρίσει. Γιατί ότι μη μας τα φορτώνετε αυτά. Ποιος θα καθαρίσει, ρε παιδί. Άλλος, κάποιος άλλος. Αυτή η κουβέντα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι το παλιό υπεχοδέ. Κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη. Θυμάμαι το παλιό υπεχοδέ. Καλά λέει ο Άρης. Κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη. Θυμάμαι το στο παλιό υπεχοδέ. Για να ξέρω ποιος έχει ευθύνες και πού. Που έλεγε, χαρακτήριζε ο Κώστας Λαλιώτης τότε τις χωματερές ως εν δυνάμει πυρηνικές βόμβες. Έτσι. Ακόμα, ακόμα στα ίδια είμαστε. Τα λεφτά τα πήραν οι Δήμοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δύο διαφορετικά ζητήματα. Ένα-ένα. Τώρα είναι ένα τα χόρτα και άλλο τα σκουπίδια. Ναι. Η καθημερινή αναφέρεται στο ίδιο, η καθημερινή αναφέρεται στην διαχείριση των σκουπιδιών στα νησιά. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε λύσει το πρόβλημα διαχείριση σκουπιδιών στην Αττική για να δούμε τώρα τι θα κάνουν στην Άνδρο που θα ρίξουν στη θάλασσα. Στην Άνδρο έχουν βρει ένα πολύ ωραίο σύστημα. Κατευθείαν σε μια πλαγιά θα μολάνε όλα μέσα στο νερό. Και τελειώνει πώς. Εκεί και τελειώνει πώς, καθαρίζουν μια κέξη. Κεφάλι τους. Δεν συμβαίνει έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς δεν συμβαίνει. Πώς είναι. Αλήθεια, το λέω επειδή πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να το επεξεργάζονται λίγο. Δεν τα σπρώχνανε. Κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Είχε γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Ότι από κάτω είναι όλη η χωματερία και κλειστή μέσα στη θάλασσα.